Hey yo, vlogmas check. No son horas που λένε και στην Ισπανία. Δεν είναι ώρα αυτή για να ξυπνάς. Καθαριστικό προσώπου γιατί έχουμε και κόσμο σήμερα. Αν ψάχνετε vegan και cruelty free, είναι αυτό από το body shop, το tea tree. Είναι πάρα πολύ καλό. Και για τη τιμή του, και για τη χρήση του, και για την αίσθησή του. Βοήθησε. Βγάζω από το ραβίζι τον τύπο γιατί θα είναι πλούσιο σε κάποια ρούχα. Για παράδειγμα, το φόρεμα δεν το έχω φορέσει ποτέ γιατί είναι πολύ revealing και δεν νιώθω άνετα με αυτό. Να σας δείξω και το τρίποδο που πήρα σήμερα και είμαι πολύ χαρούμενη. Ποιος ξέρει, μπορεί να ασχοληθώ με το TikTok γιατί η καραντίνα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Κατέληξα ότι μου πάει πιο πολύ το ροζ. Αλλά το e-shop είχε μόνο μπλε βαφές, ήταν όλες sold out οι ροζ, οπότε μπλε tees πήρα και αρκετές για να έχω για όλο το χρόνο. Εντάξει. Σε άλλα νέα, σήμερα ψιλοφρίκαρα νομίζοντας ότι έχω COVID, γιατί απλά δεν ένιωθα πολύ ενέργεια και ένιωθα κάπως σαν άρρωστη που σταρνιζόμουν και ένιωθα έτσι πολύ κουρασμένη που το παθαίνω όταν έχω γρήπη και είχα λίγο φρικάρει, έλεγα ίσως και θα πήγαινα για περίπατο ή σούπερ μάρκετ ή κάτι, αλλά λέω όχι. Οπότε έχω να βγω ήδη 2 μέρες και γίναμε productive γιατί κάνω vlog μας και πάντα ήθελα να κάνω vlog μας και πίστευα ότι δεν θα μπορώ. Και η αλήθεια είναι πως είναι η πρώτη μέρα και ήδη νιώθω λίγο overwhelmed γιατί 8 ώρες δουλειά, vlog μας, πρέπει κάπου να χώσω και τη ξεκούραση. Αλλά θέλω πολύ να το κάνω, δεν πειράζει. Οπότε καλό μας ξεκίνημα. Έχω κάτσει και βλέπω full GNTM. Πείτε μου παιδιά, είμαι μόνη που πιστεύω ότι φέτος είναι το πιο βαρετό, δηλαδή το αγαπημένο μου είναι το περσινό. Και η Κάτια και η Άννα Μαρία, ειδικά τα επεισόδια προς το τέλος, ήταν τόσο ωραία, δηλαδή ήμουνα living. Φέτος δεν το νιώθω τόσο, δεν... και κρίμα γιατί είναι ένα show που μου αρέσει, αλλά το βλέπω αυτά. Αλλά είναι η πρώτη χρονιά που το έχω αφήσει πάρα πολύ πίσω, δηλαδή τώρα βλέπω το επεισόδιο που παίχτηκε 16 Νοεμβρίου. Το βράδυ μου αρέσει να πίνω τσάι. Μόλις συνέβη κάτι, λίγο creepy. Ήμουνα εδώ, έφτιαχνα το τσάι, έβραζα το νερό και ο γείτονος βγήκε από την πόρτα και ήρθε μπροστά στο διαμέρισμά μου και άκουσα ένα θόρυβο σαν να μου έβαλε ένα χαρτί κάτω από την πόρτα. Ωστόσο, με αγχώνει να ανοίξω τώρα γιατί δεν ξέρω. Σκέφτομαι να ανοίξω αύριο το πρωί και καλά να κάνω ότι δεν κατάλαβα τίποτα. Αλλά έχω αγωνία γιατί μπορεί το πρωί να αλλάξει γνώμη και φρικάρα παιδιά γιατί είμαι σε βάση ακούω κάποιον να βγαίνει, να μπαίνει μπροστά στο διαμέρισμά μου και ξέρετε κάτι. Θα ανοίξουμε τώρα διακριτικά γιατί θα πεθάνω την αγωνία. Είμαι παρανοϊκή. Ωραία. Ο άνθρωπος απλά μου έφερε ένα χαρτί από το ταχυδρομείο. Αλλά δεν έχω καταλάβει πώς λειτουργεί αυτό. Γιατί με πήραν σε όλο το ταχυδρομείο. Και μου έχει έρθει ένα πακέτο, αλλά δεν μπορούν να το φέρουν σπίτι γιατί δεν έχουν έναν αριθμό, δεν ξέρω τι. Και τους είπα να έρθω να το πάρω και μου λένε όχι, πρέπει να πάρει τηλέφωνο. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι κάνω. Τι κάνω. Αλλά εντάξει, κάπως τώρα είδατε πώς λειτουργεί ο εγκεφαλός μου. Δηλαδή σκέφτηκα. Άμα σας πω τι σκέφτηκα. Σκέφτηκα ότι λογικά μπορεί να μου βάζει ένα χαρτί που να μου έλεγε ξέρεις κάνεις φασαρία, σε παρακαλώ σταμάτα. Δεν ξέρω, γι' αυτό είχα φρικάρει λίγο το τύπου γιατί μου έβαλε χαρτί, τι θέλει να μου πει, τι έκανα. Ναι, αυτό λέγεται anxiety. Στο σημερινό μάθημα μάθαμε τι είναι anxiety. Τέλος πάντων, να σας δείξω το τσάι που θα πιω. Είναι αυτό εδώ, από το Tiger. Και μέσα σε επόμενες μέρες όταν θα τελειώσει
Θα πάω να πάρω τσάι από το μαγαζί με τα βαζάκια που είχε πει ωραία τσάγια. Πάμε να συνεχίσουμε να βλέπουμε GNTM γιατί σήμερα η μέρα είναι πολύ μεγάλη και έχω πολλά επεισόδια να δω. Anyways, baby, σας αφήνω εδώ γιατί εντάξει, δεν θέλετε να σας καληνυχτήσω ένα δευτερόλεπτο πριν είναι να με πάρει ύπνος γιατί. Όχι. Ευχαριστώ που ήσασταν σήμερα στο πρώτο vlog μας, πρώτο ever vlog μας. Ελπίζω στις επόμενες μέρες να μπορούμε να βγούμε και να κάνω κανονικά vlog μας έτσι όπως θα ήθελα να κάνω. Αν και πάλι δεν θα γίνει κανονικά όπως τις παλιές καλές εποχές και για δικούς μου περιορισμούς αλλά και για τις... αλλά και για τους περιορισμούς της κοινωνίας γενικότερα λόγω COVID. Αλλά εντάξει, είμαι πολύ χαρούμενη σήμερα σχετικά με τις προηγούμενες μέρες, παρόλο που είμαι σχεδόν ένα μέσα. Είμαι σχεδόν ένα μήνα μέσα και wow, τι πάλεψα. Αν και εντάξει, δεν ήμουν τελείως μέσα, τέλος πάντων. Να είναι καλά, το έξιμα σώζει όλους έτσι και λίγο περπατάμε, αλλιώς όχι. Αυτά λοιπόν παιδιά, κάντε like αν σας άρεσε και subscribe να δείτε και το δεύτερο και το τρίτο και το τέταρτο, πέμπτο, έκτο, έβδομο vlog μας. Και αυτά, πολλά φιλάκια από μένα.